μπορώ να πω στο Κωνσταντέλο σου δίνω ένα καρβέλι. Θα μου πει, όπα, μου δώσεις μία φέτα. Οι Δήμοι πάντως παίρνουν συνήθως φέτα. Ορίστε. Οι Δήμοι συνήθως παίρνουν μόνο μία φέτα από τον καρβέλι. Εσύ φροντίζεις τη φέτα να τη μεγαλώνεις και να την αυξάνεις. Μου επιτρέπετε, επειδή από την εκπομπή σας πολλές φορές έχετε πει ναι, ότι ό,τι δίνεται στον κόσμο είναι καλό. Να το ξαναπείτε και σήμερα. Το θέλω ολόκληρο. Συμφωνώ και εγώ. Ολόκληρο το θέλω. Μαζί να είμαστε ολόκληρο το θέλω. Και να σου πω το ερώτημα λοιπόν. Επειδή μπαίνει το ερώτημα, εγώ δεν θα φτύσω τίποτα. Κύριε Στούπο, ένα λεπτό. Όταν λες ότι μειώνω το ΦΠΑ και αφήνεις το καφέ απ' έξω, τους χυμούς, okay, και δεν βγαίνεις να πεις σε 20 είδη διατροφής για γεγονός, την ελληνική οικογένεια. Είναι γεγονός ότι μπορούμε να φτάσουμε να μιλάμε ακόμα και για διάφορα θέματα. Μια στιγμή. Τέσσερα χρόνια μας ξεσκίζει στους φόρους και έρχεται 15 μέρες πριν τις εκλογές να σου πουλήσει παραμύθι ότι θα σου μειώσει το φόρο. Εκείνα που θέλω να καταλάβει ο κόσμος, λέω με τον κύριο Αυτιά, ξεκινήσαμε και με τον Γιάννη τώρα. Λέω το εξής. Η κυβέρνηση όταν το λέει για 13η σύνταξη δεν με ενδιαφέρει το επικοινωνιακό. Διαθέτει το ουσιαστικό. Πρώτον, θα την πάρουν όλοι, όπως είπε και η κυρία από εδώ. Όλοι. Ναι, μέχρι τα 500. Το πόσο θα πάρουν, αυτό μπορεί σήμερα η οικονομία. Όχι. Δεν γυρνάμε στις δεκαετίες της γαλαντομίας που οδήγησε στη χρεοκοπία της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Γυρνάμε σε ένα βηματισμό πολιτικής. Να με αφήσεις να τελειώσω και να σου απαντήσω. Λέω λοιπόν, αυτό το ποσό που κακώς αν θέλετε και κατά τη γνώμη μου έπρεπε να φτάσουμε εδώ, αλλά αναγκαστικά φτάσαμε εδώ γιατί ξέρω ότι περιμέναμε και την έκθεση ως χώρα, λέω, περιμέναμε την έκθεση και από την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, αλλά και τη συζήτηση που έγινε από τον κύριο Χουλιαράκη, Δημήτρη, στην Ευρωζώνη και στο Eurogroup. Επέτρεψε μου να τελειώσω. Συνεπώς, ο κάθε πολίτης θα κρίνει και αυτό το μέτρο. Μα δεν απαντάς όχι μόνο όμως αυτό το μέτρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ όταν όχι ήταν μόνο αυτό το μέτρο. Θα κρίνει. Μου σε αυτό. Εγώ συμφωνώ και με τον κύριο Φωτσάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντιπολίτευση. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Κατήγγειλε το Σαμαρά και του προηγούμενου. Μα μην το ξαναλέω πάλι πριν. Σου απάντησα και πριν. Τι μου σου απάντησα ότι τότε η αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή η αριστερά εν προκειμένου, διεκδικούσε την ανατροπή πολιτικά μια κυβέρνηση και χρησιμοποίησε και την κάλπη των ευρωεκλογών. Να σου απαντήσω. Να τελειώσω όμω. Και την κάλπη των ευρωεκλογών και την αναμέτρηση για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας που έκοβε τη θητεία ενδεχομένως όπως είχε ξαναγίνει στο παρελθόν. Σήμερα η κοινοβουλευτική είδηση θητεία της κυβέρνησης δεν τελειώνει μεθαύριο. Μισόλυπα, τελειώνει τον Οκτώβριο. Και βλέπω μια διαρκή αγωνία από τη Νέα Δημοκρατία, λέω, και διάφορους άλλους. Στο πότε θα γίνουν οι εκλογές. Λοιπόν, οι εκλογές γίνονται και μεθαύριο. Ο κάθε πολίτης θα κρίνει την κυβέρνηση και όλοι προσπαθούν μέσα από αυτήν την κυβέρνηση να κάνουν ένα όχι. Κωστίδης από Τουρκία. Έλαβα να.